Εξάρχεια, μεσάνυχτα Τρίτης. Μια ομάδα τεσσάρων αντιεξουσιαστών, σύμφωνα με μαρτυρίες, με τον έναν μάλιστα να φορά κράνος, εισβάλλει σε εστιατόριο στην οδό Βαλτετσίου και προφυλακίζει τον Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος εκείνη την ώρα δειπνούσε μαζί με τη σύζυγό του. Λίγη ώρα αργότερα η ένταση μεταφέρεται έξω από το εστιατόριο. Όταν βγαίνει ο Γιάννης Βαρουφάκης, τον περικυκλώνουν περίπου 50 με 60 νεαροί που βρίσκονταν στο πεζόδρομο εκεί που είχε παρκάρει τη μηχανή του. Οι τέσσερις που είχαν εισβάλει νωρίτερα μέσα στο εστιατόριο τον πλησιάζουν με απειλητικές διαθέσεις. Ο Υπουργός Οικονομικών κατεβαίνει από τη μηχανή του και ζητά από τους νεαρούς να του εξηγήσουν γιατί του επιτίθενται. Το παιδί οτιδήποτε ήταν αντισέτος, τι μου λες τώρα, ρε. Συγνώμη όλοι, ρε, συγνώμη όλοι, ρε, φίλε. Εμένα η μάνα μου είναι με τρεις μέρες δουλειά, φίλε, κατάλαβες. Είμαι αλλοδαπός και περιμένω πώς και πώς μια επικότητα, κατάλαβες. Για να μιλήσω στα κρίσκα το φόρο, ρε, σε οποιοδήποτε, άκουδο παιδί, σε οποιοδήποτε κράτος και οποιοδήποτε θεωρείς την κοινωνία, μια κοινωνία, πληρώνουμε εδώ πέρα. Γιάννη Βαρουφάκη με τους αντιεξουσιαστές κράτησε περίπου 5 με 10 λεπτά. Όπως υποστηρίζει αυτό της μάρτυρας, μιλώντας στο Μέγκα, η ψυχραιμία με την οποία χειρίστηκε ο υπουργός στην κατάσταση ηρέμησε τα πνεύματα, καθώς κάποιοι από τους νεαρούς τον πλησίαζαν με άγριες διαθέσεις. Κατεβαίνει από τη μηχανή και λέει στον ένα να μου κράταγε το μπουκάλι: άμα θέλεις, μπορείς να μου σπάσεις το μπουκάλι στο κεφάλι τώρα. Άμα θες, μπορείς να με βρίσεις, να με φτύσεις, να με χτυπήσεις. Έχεις το κάθε δικαίωμα. Με ψυχραιμία ή ψυχραιμία, απίστευτη ψυχραιμία. Τι ήταν ταραγμένος. Απίστευτη ψυχραιμία. Κανείς δεν έχει καταγράψει όλο το διάλογο του Γιάννη Βαρουφάκη με τους θυμωμένους θαμώνες της οδού Βαλτετσίου. Όπως όμως υποστηρίζει ο αυτόπτης μάρτυρας στο Μέγκα, ο Υπουργός Οικονομικών τους είπε ότι δεν είναι μέρος του συστήματος και σύντομα θα απομακρυνθεί από την κυβέρνηση, χωρίς όμως κανείς να μπορεί να το επιβεβαιώσει. Που λέει, γιατί με κράζετε εμένα. Ναι. Ξέρετε το λόγο. Βλέπετε τι γίνεται στα κανάλια. Έχετε καταλάβει ότι εγώ δεν είμαι στο σύστημα μέσα. Έχετε καταλάβει ότι εγώ σε μια εβδομάδα το πολύ θα με έχουν πετάξει έξω. Και ήταν και μια άλλη ερώτηση που έκανε ένα παιδί. Του λέει, το ξέρεις ότι το σύστημα είναι βρώμικο. Γιατί δεν κάνεις κάτι για να το καθαρίσεις. Και του λέει, δεν γίνεται. Απλά, το σύστημα αυτό είναι, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Προσπάθησα, αλλά απέτυχα. Δεν γίνεται. Σήμερα ο Γιάννης Βαρουφάκης μίλησε στη Βουλή για το περιστατικό, ενώ εκπρόσωποι όλων των κομμάτων του εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους. Όλοι μας είμαστε ταγμένοι στο δύσκολο αγώνα, αλλά και ταυτόχρονα στη τεράστια ανάγκη που υπάρχει να μην ψάχνουμε εύκολες λύσεις για τα θέματα της βίας. Κατέληξα να λέω για το συγκεκριμένο περιστατικό ότι η λύση δεν είναι ούτε η άτακτη φυγή, ούτε το άβατο, αλλά ούτε και η βίαιη καταστολή της βίας. Κύριε Υπουργέ, κύριε Βαρουφάκη, θέλω κι εγώ από την έδρα να σας εκφράσω την ολόπλευρη συμπαράστασή μου για την επίθεση που δεχθήκατε προχτές. Αυτές οι επιθέσεις δεν είναι επιθέσεις μόνο κατά πολιτικών προσώπων, είναι επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και εύχομαι και ελπίζω να μην έχουν συνέχεια. Θέλω να πω στους φίλους των Εξαρχείων, γιατί και εγώ μεγάλωσα εκεί, από punk, post-punk και θα καταγράφουν, δεν με ενδιαφέρει, και heavy metal, και θα περάσαμε τα χρόνια μας από τα 17 ο κλαδών σε κάποια μαγαζιά με DVDs ερχόμενα από το Λονδίνο, ότι είμαστε όλοι Έλληνες, είμαστε όλοι άνθρωποι, δημοκράτες και κυκλοφορούμε και πρέπει να κυκλοφορούμε ελεύθερα. Μην μου πείτε γιατί χρησιμοποιώ αγγλικές λέξεις, το ξεκίνησε ο Τσίπρας, θα το συνεχίσω κι εγώ. Μόλις μπήκε το asset του. Χαίρετε, κύριε Βαρουφάκη, για να αστειευτώ πολύ καλόκαρδα.
για να σας πω ότι σας συμπαριστάμεθα όταν υφίσταστε επιθέσεις. Πάντως ο Γιάννης Βαρουφάκης είπε ότι θα πάει ξανά στα Εξάρχεια και το έκανε. Ένα 24ωρο μάλιστα μετά το επεισοδιακό βράδυ της Τρίτης. Την επόμενη φορά που θα έρθει στα Εξάρχεια να με πάρεις τηλέφωνο. Είναι η περιοχή μου. Και εμένα είναι η περιοχή μου. Ήταν, γιατί τα τελευταία χρόνια μετακόμισα. Πήγαινα όμως και θα εξακολουθήσω να πηγαίνω. Μάλιστα την επόμενη του επεισοδίου πήγα και πάλι στα Εξάρχεια. Για φαγητό? Όχι, για ένα γρήγορο ποτό. Ήμασταν πολύ κουρασμένοι. Την απόφασή τους να πάνε στα Εξάρχεια ξανά είχε δηλώσει και η Δανάη Στράτου, η οποία εξήγησε γιατί μπήκε μπροστά στο σύζυγό της το βράδυ της επίθεσης. Για να μην το χτυπήσουν. Υπήρχε αυτός ο φόβος, κινήθηκα τόσο απειλητικά απέναντί σας? Δεν θέλω να μιλήσω άλλο. Δεν θα με αφήσετε να περάσω. Θα πάτε στα Εξάρχεια ή πού θα πάμε στα Εξάρχεια.